Κόουτς, λίγο πριν το μεγάλο τελικό, τελευταία μέρα σήμερα η προετοιμασία της ομάδας σας για το μάτς του Σαββάτου. Πώς είναι η ομάδα? Ετοιμαστήκαμε όλη τη εβδομάδα. Πιστεύω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Όλα τα παιδιά δείχνουν ζήλο, έχουν όρεξη. Πιστεύω ότι το Σάββατο θα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Θα διεκδικήσουμε επίσης ώρες στο παιχνίδι. Πιστεύω να πάμε καλά και να πάρουμε το κύπελλο για πρώτη φορά. Είμαι εδώ και 3 εβδομάδες, τρίτο παιχνίδι τώρα επίσημο. Έχω πλήρη εικόνα όλων των παιχτών, όλης της ομάδας. Πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά αυτές τις 20 μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Κανένα τραυματισμό έχετε πλην του ντόλα του Νικόλα? Όπως το ξέρετε, τραυματίστηκε ο Ντόλας. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Σε μία εβδομάδα θα ξεκινήσει το τρέξιμο. Απλά για αυτό το παιχνίδι θα τον προφυλάξουμε. Οι φίλοι της ομάδας, οι φίλαθλοι, θα ακολουθήσουν την ομάδα στο σουφλί? Από ό,τι έμαθα από τη διοίκηση, οργανώθηκαν οι φίλαθλοι. Η Ακαδημία με τα παιδάκια θα έρθουν με λεωφορείο και οι φίλαθλοι θα μας βοηθήσουν. Θα είναι όλοι στο γήπεδο. Ευχόμαστε να γίνει ένας καλός τελικός, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, αρκεί να βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες. Να βοηθήσει λίγο καιρός, εύχομαι και στις δύο ομάδες καλή επιτυχία, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει. Φάνης Πολίδης, λίγο πριν τον τελικό, το μεγάλο τελικό. Φάνη, πώς περιμένεις τον τελικό? Το περιμένουμε πώς και πώς. Η ομάδα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία που πάει σε τελικό. Ήταν ο στόχος μας, ο πρωταρχικός στόχος ήταν ο τελικός κυπέλλου. Είμαστε στο τελικό και τον περιμένουμε πώς και πώς. Παράλληλα, η ομάδα είναι όμως και στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Ναι, ήταν ο αρχικός στόχος της ομάδας, ήταν ο τελικός κυπέλλου και να είναι μέσα στην τριάδα. Εφόσον το έχει καταφέρει αυτό, συνεχίζουμε. Το μυαλό μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο κύπελλο, που είναι το Σάββατο, και μετά συνεχίζουμε κανονικά στο πρωτάθλημα. Πώς περιμένεις τον τελικό και πού νομίζεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι? Πού θα κριθεί? Θα κριθεί στο πάθος, στη δύναμη και το ποιος το θέλει πιο πολύ. Η ομάδα του Ορέστη είναι μια ομάδα που την έχετε αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα. Γνωρίζετε τα υπέρ, τα κατά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα σίγουρα. Είναι μια ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Έχει κάνει προσθήκες το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει φαβορή. Δεν υπάρχει φαβορή. Είναι ένα μάτς. Είναι ένα μάτς. Όταν είναι ένα μάτς, δεν υπάρχει φαβορή. Είναι ποιος το θέλει περισσότερο. Το κλίμα στην ομάδα πώς είναι? Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Υπάρχει κόσμο στην προπόνηση, υπάρχει διάθεση, όρεξη. Με το νέο προπονητή? Όλα καλά. Ακολουθάμε το πλάνο του. Τελείωσε η παλιά σελίδα με τον κύριο Λαμπίδη. Έχουμε ανοίξει καινούργια σελίδα με τον κύριο Ζησίδη. Ακολουθάμε το πλάνο του. Δουλεύουμε και προσαρμοζόμαστε πάνω σε αυτό.